Σήμερα είναι και η Πανελλήνια ημέρα της δωρεάς των οργάνων και ήδη από την αρχή της εκπομπής έδωσα δύο στοιχεία τα οποία είδα να αναφέρει ο αιματοκρίτης, κυρίες και κύριοι, για το ποια είναι η θέση μας, που βρίσκεται η Ελλάδα, ποια είναι η δική μας η δυναμική. 1.300 άνθρωποι, οι οποίοι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι περιμένουν αμόσχευμα. Καλημερίζω την κυρία Γεωργιανάκη, η οποία είναι πρόεδρος του αιματοκρίτη. Γιατρέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Δουλιεράκη, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να σας ακούσω. Στην τελευταία θέση, ναι. Η Ελλάδα στην τελευταία θέση, Η Ελλάδα δυστυχώς παραμένει ανάμεσα στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη, κάτι που μας βρίσκει πραγματικά με θλίψη κάθε χρονιά, κάθε τέτοια μέρα που τιμούμε τους ανθρώπους που έδωσαν όργανα, τιμούμε όλους τους φορείς που συμμετέχουν και φυσικά υπάρχει πρόοδος, αλλά είναι πολύ μικρή. Γιατί φοβόμαστε, γιατρέ? Νομίζω ότι κυρίως το πρόβλημα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Φυσικά υπάρχει ακόμα άγνοια, υπάρχουν προκαταλήψεις, έχουμε και σε αυτό το τομέα να κάνουμε δουλειά. Αλλά να, η Κρήτη έχει αποδείξει ότι όταν υπάρχει ενημέρωση ο κόσμος ανταποκρίνεται. Το πρόβλημα κυρίως είναι σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο υποδομών, που από το σημείο της εντατικής μονάδας θεραπείας που ξεκινά ουσιαστικά η αλυσίδα της δωρεάς μέχρι τα μεταμοσχευτικά κέντρα, υπάρχουν πολλά θέματα που η πολιτεία πρέπει να σκύψει με αρκετή σοβαρότητα, με μια εθνική θα έλεγα στρατηγική, για να βγούμε επιτέλους από αυτή τη θέση και από αυτή την τεράστια δύναμη που χρειάζονται οι άνθρωποι να περιμένουν. Εκείνοι που περιμένουν νεφρό, φανταστείτε ότι μπορεί να περιμένουν και 7 και 8 χρόνια. Να σας πω κάτι κυρία Γεωργιανάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Τελικά αυτό που είπα πριν από λίγο, στην τελευταία θέση δεν παίζει κανένα ρόλο. Πρέπει άλλο να μας ανησυχεί, ότι εμείς εξαιτίας όλων αυτών που είπατε, μπορεί να είναι η οργάνωση, να είναι οι υποδομές, είναι αυτή, αν θέλετε, η βοήθεια που δεν έρχεται έτσι όπως πρέπει να είναι από την πλευρά της πολιτείας, η ενημέρωση, η άγνοια, οι προκαταλήψεις. Ότι, να, αυτό είναι το σημαντικό, ότι ήδη αυτή την ώρα 1.300 συνάνθρωποι μας ότι περιμένουν μόσχευμα. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό δεν είναι ένα απλό νούμερο. Φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι πολύ νεαροί σε ηλικία, έχουν οικογένεια, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ψυχικό φορτίο πίσω από αυτή την αναμονή, γιατί ξέρει κανείς ότι υπάρχει θεραπεία, δεν είναι μια κατάσταση που δεν λύνεται και είναι μια θεραπεία όμως που, όπως και στην αιμοδοσία, έρχεται μέσα από την προσφορά κάποιων ανθρώπων που χάνουν τη μάχη με τη ζωή. Ήταν πάντα έτσι? Ήταν πάντα έτσι. Αυτό είναι μια σταθερά χαμηλή θέση. Γενικά στη χώρα μας τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά. Ωστόσο στους άλλους τομείς, δηλαδή και στη δωρεά μυελού των οστών και στην αιμοδοσία, η βελτίωση και η πρόοδος είναι πιο γρήγορη και πιο ορατή. Η δωρεά οργάνων αμφισβήτητα είναι ένας θεσμός που μας δυσκολεύει και να το συζητήσουμε μερικές φορές. Υπάρχει αυτό το ταμπού, σαφέστατα πρέπει να σκεφτούμε την πιθανότητα του θανάτου, τη δική μας ή κάποιου μέλους της οικογένειας. Ωστόσο πάντα λέω, ειδικά αυτή τη μέρα, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε τη δωρεά οργάνων από την πλευρά της ζωής. Πρέπει να τη σκεφτόμαστε από την πλευρά του ότι θα συνεχίσουν να ζουν κάποιοι άνθρωποι, θα σώσουμε τη ζωή κάποιων ανθρώπων, όχι ενός, αλλά μπορεί και περισσότερων, αν το σκεφτούμε ζωή και εγγραφούμε ως δωρητές μυελού και ως δωρητές οργάνων, και το πιο σημαντικό να μιλήσουμε στην οικογένειά μας γι' αυτό, γιατί οι αγαπημένοι μας θα είναι εκείνοι που θα πάρουν την τελική απόφαση. Νομίζω το πιο σημαντικό, να σκεφτόμαστε τη δωρεά από την πλευρά της ζωής, αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο. Διοργανώνονται κάποιες δράσεις σήμερα, να αναφερθείτε σε αυτές για να μπορέσουν να σας... Σήμερα, παράλληλα με την εθελοντική αιμοδοσία που θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας, στον αιμοδοτικό σταθμό σε συνεργασία με την μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού, θα υπάρχουν ενημερωτικά περίπτερα, εθελοντές, γιατροί και εξειδικευμένοι άνθρωποι σε αυτά τα θέματα. Θα γιορτάσουμε τα γενέθλια ανθρώπων, γιατί
αυτή η μέρα που μεταμοσχεύονται για αυτούς είναι τα δεύτερα γενέθλια της ζωής τους. Θα τιμήσουμε οικογένειες που έχουν δώσει όργανα και θα υπάρχει και κάποια διαδραστικά παιχνίδια για τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι η κοινωνία πια είναι όριμη να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να βρεθούμε, να τα ξαναπούμε, να συγκινηθούμε ξανά, γιατί αυτή η μέρα είναι μια πολύ μεγάλη συγκίνηση για όλους εκείνους και που περιμένουν και που έχουν αποφασίσει να δωρήσουν όργανα οικείων τους προσώπων. Αγγίζει πολλούς ανθρώπους αυτή η μέρα και θα ήθελα να στείλω σε όλους αυτούς και σε όλους τους ανθρώπους που πασχίζουν για τη δωρεά οργάνων ότι πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι παρά τα προβλήματα. Κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι θα λυθεί αυτό το θέμα και θα είναι τα πράγματα καλύτερα και στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γεωργιανάκη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.